Καλημερίζω τον αγαπητό μου συνάδελφο, τον κύριο Ευθύμη Χιμάρα, που έχει ενδιαφέρουσε πληροφορίε για την επικαιρότητα. Γεια σου, Ευθύμη μου. Καλημέρα, καλημέρα και σε σένα. Ναι, είναι πα, για άλλη μια μέρα το που η πολιτική ατζέντα είναι πραγματικά γεμάτη. Ε, κοίταξε αντιστάκη, η υπόθεση όλη του γάμου των, ο, των ομόφυλων ζευγαριών έχει, και του συνακόλουθου δικαιώματο στην τεχνοθεσία έχει μονοπολίσει την πολιτική σκηνή. Όμω η κυβέρνηση είναι αλήθεια ότι είναι αντιμέτωπη με ε, σοβαρά μέτωπα. Ε, διαμορφώνεται λοιπόν ένα διτό σκηνικό ένταση, μπορούμε να πούμε. Το ένα αφορά στου ε, αγρότε και το άλλο στα πανεπιστήμια. Με φόντο και όλα στο νομοσχέδιο ναι. που έρχεται ε, για τα μη κρατικά α, πανεπιστήμια. Ε, ετοιμάζει η κυβέρνηση μια σειρά από παρεμβάσει που ως στόχο έχουν να υπάρξει μια αποκλιμάκωση στην, α, ε, όσον αφορά στην ένταση. Αυτό βεβαίω είναι κρίνεται δύσκολο. Για του ε, αγρότε ή για τα πανεπιστήμια. Και για τα δύο. Και για τα, και για τα δύο, σε, σε αυτό το διτό ουσιαστικά μέτωπο. Ε, για του αγρότε <laughs> αρχικά, οι οποίοι βρίσκονται σε αναβρασμό. Ε, βρίσκονται βεβαίω και σε άλλε ευρωπαϊκέ χώρε, πρέπει να πούμε έτσι, λόγω τη απότομη περιστολή ε, των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων. Επιπρόσφατα, οι πρόσφατε καταστροφέ στο Θεσσαλικό κάμπο ο, έχει οδηγήσει πάρα πολλού ανθρώπου στο να μην έχουν παραγωγή. Υπάρχουν παράπονα ταυτόχρονα α, για καταγγέλουν τι σχολείε. Σε επιδοτήσει. Ναι, για τι επιδοτήσει, για την αποκατάσταση των α, ζημιών, των αποζημιώσεων. Καταγγέλλονται επίση και σημαντικά σφάλματα στι πληρωμέ. Mm. Ε, Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι μία μεγάλη πλειονότητα, δεν ξέρω αν είναι πάρα πολύ μεγάλη, αλλά σίγουρα είναι μεγάλη, των αγροτών και των κτηνοτρόφων είναι χωρίς εισόδημα. Ναι. Και θα συνεχίσουν να είναι χωρίς εισόδημα γιατί δεν υπάρχουν τα χωράφια τους ή έχουν καταστραφεί οι υποδομές τους. Οπότε τι λες αυτούς τους ανθρώπους. Ε, αυτό είναι το, το δύσκολο στην όλη ιστορία. Και βεβαίω οι εικόνε με του αγρότε να συγκρούονται με τα μάτια δεν ήταν μια εικόνα που άρεσε στην κυβέρνηση καθόλου. Όσο και αν επισημαίνουν από την κυβέρνηση ότι εντάξει, υπάρχει και πολιτικό δάκτυλο με την έννοια ότι είναι γνωστέ λίγο πολύ, επισημαίνουν τα κυβερνητικά στελέχη, σχέσει αρκετών αγροτοσυνδικαλιστών -αγρο με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα. Ωστόσο, εντάξει, ήταν εικόνε που του προβλημάτισαν. Ε, αναφερόμαστε βεβαίω στο, στο, στα, στα επεισόδια ουσιαστικά που έλαβαν χώρα στον αυτοκινητόδρομο ε στον, Έτσι, αλμυρό φες στον Αλμυρό, χθε επίση. Στον Αλμυρό. Άναψαν τα αίματα, χρήση α, δακρυγών, ναι, εγώ, είναι... εγώ, θα βάζα ό,τι στοίχημα θέλει ότι από εβδομάδα τα πράγματα θα γίνουν πιο σοβαρά με τι αγροτικέ κινητοποίησει. Ναι, υπάρχει μια. και εδώ είναι το θέμα ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να πέσουν οι τόνοι. Υπάρχει μια προσπάθεια από τον Υπουργό Αγροτική Ανάπτυξη, όπω μαθαίνουμε, τον κύριο Λευτέρη Αβγενάκη, να τίνει χείρα φιλία ουσιαστικά προ του διαμαρτυρώμενου και εμφανίζεται ανοιχτό σε διάλογο, αλλά και για μια πιο δυναμική στάση στην Ευρώπη. Γιατί πολλά θέματα έχουν να κάνουν και με την Ευρώπη. Ναι. Ε, έτσι λοιπόν, ο κύριο Αβγενάκη χθε είδε, όπω μάθαμε, εκπροσώπου των κτηνοτρόφων σε καλό κλίμα και εκτιμά ότι υπάρχει περιθώριο εκτών στις επόμενες ημέρες. αυτό τάκι, αυτά βγαίνουν από το από την κυβέρνηση. Ναι.